σε όλους τους κόκκινους αρχικές και σήμερα θα παίξουμε Soundgarden ή Destiny Slayer. Είναι, έγραψα δίπλα CSGO, επειδή παίζετε το CSGO και μπορείς να πάρεις χαρακτήρες, αλλά είναι δωρεάν. Υπάρχουν πολλοί. Ogro, Inky, το Captain Khan που μου θυμίζει αυτό να το χοντρό από το Team Fortress. Αυτός εδώ είναι αγαπημένος μου. Νομίζω μπορεί να το παίξει και single player. Ναι, μπορείς. Εγώ παίζω σε αυτό το single. Γενικά στο πρώτο. Να δούμε αυτός που παίζω. Συνήθως αυτό που πρέπει να κάνουμε στο παιχνίδι είναι να πάρουμε τη σημαία από την άλλη ομάδα. Δεν μετράνε τα kills, δεν μετράνε τέτοια πράγματα εδώ. Απλά βλέπει πρέπει να πάρουμε τη σημαία τους και βλέπετε πάνω που αναβοσβήνει η σημαία τους. Όπα. Όταν τόσο τι παίρνει τη σημαία σου, αλλά πεθαίνουν. Θα την αφήσουν εκεί και άμα αυτός που έχει την ομάδα πάει να την πάρει, θα πάει πίσω στη θέση της εκεί που έπρεπε να ήταν κανονικά. Οπότε αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι καλό σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά... Να βλέπετε. Εδώ δείχνει πόσες φορές έχουμε πάρει τις μύθες και αυτό δεν το μενού είναι έτσι. Δεν δείχνει αυτό. Οι χαρακτήρες θα κάνουν αυτό εδώ το animation. Οι άλλοι θα κάνουν αυτό. Ωραία, τώρα θα πάμε στο άλλο map. Θα ξεκινήσουμε λογικά από την αρχή. Έχει και τσάπ. Κάτι που είναι πολύ ωραίο. Α, το θυμάμαι αυτό το map. Αυτό είναι δύσκολο map. Θα σου ψήσει σαν τη σημαία. Πάνω στο map μπορείτε να δείτε τα δευτερόλεπτα μέχρι να σπονάρω. Τα γραφικά είναι full. Την ποιότητα. Τη σημαία, την πήρα. Έχω τη σημαία. Βλέπετε την κουκίδα στο χάρτη. Τώρα κάποιος άλλος, γιατί εγώ είμαι σε κίνδυνο, πρέπει να πάει να πάρει τη σημαία μας. Γιατί φαίνεται εδώ. Αυτός εδώ παίζει 24 ώρες του 24 ώρες. Δεν ξέρω τι κάνει. Οπα, υποτίθονται. Λοιπόν, θέλει λογικά 60 ευκαιρθείτε. Δεν μοιάζει πολύ με το συνεργό για αυτό το βλέπεις. Κάποιος να μας φέρει τη σημαία παρακαλώ. Όποιος μπορεί, δεν είναι ανάγκη. Ου! Αυτός εδώ είναι ο Captain Cannon. Κανόνιας. Έτσι παίζεται, δωρεάν είναι το παιχνίδι. Μην ανησυχείτε, μπορείτε να το πάρετε. Μπορείτε να το παίξετε σε όσο παλιό PC θέλετε εσείς. Πέσε διάφορο XP, Intelzion και νομίζω και πέμπτη θέση. Οπότε ναι, πρέπει να έχεις πολύ προσοχή και να κοιτάς το map. Κάτι κάνω εδώ τώρα. Και να μπορείς να δεις καλά πώς θα. Ωραία, τώρα που πήρε τη σημαία ο άλλος και την κρατάει, μπορούμε εμείς να πάμε να πάρουμε, να δοκιμάσουμε να πάρουμε τη σημαία. Βλέπετε που αναβοσβήνει το map. Κάτσε εδώ. Θα σου πω τον τρόπο. Κάτσε εσύ εδώ, θα το κάνει. Και αυτός είναι ο σερβερ που παίζω συνήθως. Και πως το καταλαβαίνω. Βλέπετε κάτι που έχει το χέρι που λέει ένα. Και έχω αυτό το σκοπό. Έχει κι άλλα όπλα, ναι. Αλλά αυτός ο σερβερ έχει μόνο αυτό και το
να σημαίνει μας. Ωραία, από τώρα πρέπει να πάμε να πάρουμε την άλλη του. Πώς να πεθάνει, τότε αυτό μπορεί να το κάνει λίγο σε ησυχία για να μπορέσει και τροφέ. Να είδατε, τώρα που έκανε αυτό το boom, αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρει ένα πόντο με επιτυχία. Να παίρνουμε σε έναν άλλο σερβίς που θα έχει περισσότερο χέρι. Μεταξύ δεν υπάρχει full damage. Ή υπάρχει λάδι πολύ ψηλό. Όπως βλέπετε μας το multiplayer, αφού ανοίγουμε το tab, μπορείς να κάνεις και zoom με το ζήτα. Ενώ δείτε. Λοιπόν, δεν θα μιλάω τώρα για λίγο. Μόλις μίλησα! Όχι ότι είμαι και καλός στο να μην μιλάω. Το νερό φαίνεται πολύ ωραίο. Παιδιά, εγώ σας θυμίζω ότι αυτό είναι... Είμαστε στην αρχή πάλι για αυτό σπόνο να δούμε. Δεν γίνεται το σπόνο. Ωραία. Κλικάμε για ένα πόντο. Πάμε να τους ψηφίσουμε τη σημαία. Και να φύγουμε προς τη δόξα και τη... Έχω πάρει τη σημαία πολλές φορές, αλλά είναι ανάλογα και τι, ποιοι παίζουν. Ποιοι είναι στο λόμπι. Τώρα και δεν θα πω τα λόγια μας. Είστε. Να βλέπετε εύχριστο. Το βλέπουμε στο χάρι. Τι είχα πάρει της εκεί. Μην είπα. Πιάστο. Είναι ένα πολύ σημαντικό να το πούνε οι συμπαίκτες σου και οι σημαίες. Έλα. Τι, θα την πάρω. Κάτσε, κάτσε, θα την πάρω, την πάρω, την πάρω, την παίρνω, την παίρνω. Ας την πήρε. Να βλέπετε τώρα που ήρθαν όλοι για επίθεση. Είναι περισσότερο, οπότε δεν μετράει το μάτς. Έχει πάντως πολύ επίκαιρη μουσική, παραδεχτείτε. Ακούστε. Μου θυμίζει τα παλιά τα μύδι του Doom και γενικά του Quake. Κλασικό παιχνίδι, τα ξέρω. Μέχρι στο πλήκο για το γραφτόπις. Κάνουμε το κύκλο μας. Εδώ πρέπει να έχεις καλό μάτι και μεγάλη οθόνη. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ από πού θα σου έρθει. Δεν μην κοιτάς. Οπότε για αυτό το παιχνίδι καλό είναι μια 4K. Αλλά να έχει γρήγορο. Αυτό το ποτέ. Πώς το λέμε. Να αντιδρά αρκετά γρήγορα. Το CSGO είναι λίγο πιο εύκολο που μπορείς να βρεις τους αντίπαλους στο μάτι. Έχει κι άλλο ένα. Εδώ τους πήρα το σημαία. Είναι πολύ ωραίο, ειδικά για να ξυπνάς το πρωί.
Γιατί έτσι που είναι intensive game. Σε βοηθάει να ξυπνήσεις πιο γρήγορα. Εγώ προσωπικά αυτό θα πω. Να θέλω να ξυπνήσω. Εγώ κάθε φορά που έχω γίνει από εκεί την Τετάρτη, αύριο δεν έχουμε ήδη σχολείο. Και δεν ξέρω πότε θα ανέβει αυτό το βίντεο, λέει τα σήμερα. Σήμερα είναι Τρίτη. Πρώτη είναι... Α, ναι! Καλό μήνα επίσης. Είναι 1η Νοεμβρίου. Βάλε. Είναι κάποιοι που είναι πολύ καλοί επειδή παίζουν 24-24 ώρα όπως σας είπαμε. Βλέπετε ότι δεν έχω κάρτα. Το είδατε στην αρχή. Έλεγε Intel HD Graphics. Αυτό είναι το Intel Integrated Graphics. Και έχω το Intel Pentium PC. Και outside is ψυριστή. Ψυριστή. Δεν ξέρω γιατί αλλά αυτές τις τελευταίες με έρθουν πολύ σε αυτή τη λέξη. Τώρα θέλει λίγο τώρα αυτές. Κανονικά πιάνει 300 και άνω. Με λέει πιάνει το άλλο ρεκόρ. Δεν έχει κάποιο άλλο πιάνει το ρεκόρ. Πιστεύω ότι άμα βάλω λίγο περισσότερο γάμ. Έλα, κάνε την γνώσκο. Σε λέω, είναι ανάλογα ποιο είναι στο λόγο μας. Μπράβο. Ας σκέσω παλιά έτσι. Βλέπω δεν χειροκροτάμε και οι δύο ομάδες. Μα αυτός ο κόκκινος. Δεν βλέπω, εμείς είμαστε. Εγώ είμαι στους μπλε. Μερικές φορές μας γράφει ήδη. Σε αυτό εδώ είχα πηδήξει. Από εδώ πάνω είχα πηδήξει. Τελικά δεν τραγούδωσε. Αλλά πάλι δεν βοηθάει κανένα. Είχα πέσει και μια φορά, με είχαν κάνει quick nose, όπως είχα πέσει από το map. Από το nose. Θα πέσει και μόνο. Θα πέσεις για 2 ώρα και μετά θα πεθάνεις. Να είδατε. Έτσι με έκανε quick nose το πιο. Και στο τέλος θα πέσεις έτσι σαν αόρατο μπουάρι. Θυμάμαι είχανε μια φορά όλοι κολλήσει στη γωνία εκεί. Και εμείς πηγαίναμε και τους σκοτώναμε. Και πέραμε τις σημαίες συνέχεια. Να βλέπω τώρα που γραφείο. Σημαία μας αναρωτιέστε που είναι. Βλέπετε εκείνο το μπλε το πραγματάκι. Από εκεί. Αυτό εδώ. Και σε εδώ μέσα που είναι σημαία. Πρέπει να κάνουμε αυτό το δίπλα. Δίπλα μας. Να κρατάμε το σπάσιμο. Τώρα που μας ψήσουμε τη σημαία γρήγορα. Αυτή δεν γυρίσαμε. Έλα, όχι ρε. Αυτό πρέπει να το κάνεις γρήγορα. Γρήγορα, αυτό είναι το κλειδί του παιχνιδιού. Για να δουλειάσεις και να ρίξεις. Εδώ είναι jump. Και το σπίτι είναι jump. Αλλά και το ρίξεις. Αριστερό σώμα. Με συγχωρείτε. Καλά.
φορές θα είναι λίγο πάνω. Αν λέγει τώρα. Άμα είσαι, είναι ωραίο για τους πρώτους για μάθεις CSGO, Book, NoSGO και πάνω. Να μάθεις πέρσι personal shooters. Αλλά είναι και πολύ δύσκολο. Αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι ανάλογα τους παίκτες που θέλουν. Άρα εγώ πιστεύω ότι άμα πάμε στο campaign έχει το offline με NPC. Πάμε... Πω, κοίτα εδώ! Θα την είχα πάρει ρίτσι. Ωραία, πρέπει να πάω. Σε κόμμα και το δύο την πήρα. Κάνεις την άκρη. Ωριστε. Δεν θα το ξέρω που θα την πάρω. Δεν θα κλείσουμε. Κουκνός. Πού είναι η σημαία σας. Μπορείτε να μου πείτε πού βρίσκεται η σημαία σας. Okay, τώρα μπορούμε να πάμε και να πάρουμε τη σημαία. Ωραία. Που τι πήρε άλλο στη λέστη μου. Yes. Ωραία, νικάμε για 6 μιλιέ. Είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο το κοινό. Να πεθάνεις στις όμορφες. Είναι και αυτό το κάνει το gold damage. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αν ετοιμάσουμε να χρησιμοποιήσουμε το κοινό. Δεν θα ετοιμάσουμε να χρησιμοποιήσουμε το κοινό. Δεν μπορώ να κάνει. Ναι, άμυτε! Ενώ πριν είδα τα πως φορές την πρώτη δουλειά κάνουμε σκοτάνω συνέχεια. Κοίτα ρε πως με σκότωσε. Εντάξει έλεξε. Πες πιες και το βίντεο μου. Πρέπει να έχεις OpenGL για να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Άντε στα 22 λεπτά θα τελειώσω. Άμα μου ζητήσετε στα κόμματα θα σας βγάλετε τα... Άμα μου ζητήσετε. Για να πω το ήχο, σημαίνει ότι δεν μπορείς κάτι. Φύγα! Έχουμε και το σημείο πακέτο. Είχαμε τη σημεία. Ωραία, τώρα την έχει αυτός. Πάρτι, τρέχα. Ωραία, νικήσαμε, λόγω τέχνη. Αλλά νικήσαμε. Ωραία, αυτό εδώ θα τελειώσει το βίντεο.
Εδώ θα τελειώσει. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, κάντε like, subscribe, share και comments, γράψτε μου στα comments κάτω τι θέλετε να παίξω μετά, στο επόμενο βίντεο. Και ναι, αυτά. Γεια σας και ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Το μεταξύ αυτό εδώ είναι από τα πρώτα maps που είχα παίξει και που γενικά είχα δει. Οπότε, bye! Θα παίξουμε ακόμα.